Μέρα γεμάτη σημαντικές ειδήσεις η σημερινή. Σας έχουμε πληροφορήσει με σειρά βίντεο του καναλιού μας, καθώς και με διαρκείς αναρτήσεις μας στο ερευνητικό blogspot.com. Το ρωσικό πλοίο Σαράτοφ, κατάφορτο τεθωρακισμένων με κατεύθυνση προς τη Λιβύη ή τη Συρία, πέρασε τα στενά του Βοσπόρου. Εγκρίθηκε πολύ σημαντική συμφωνία Ελλάδος-Ισραήλ για την προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού και υπηρεσιών άμυνας από την Ελληνική Βουλή. Αιγύπτιος ειδικός στις αεροπορικές επιστήμες αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο τα μαχητικά αεροσκάφη κατέστρεψαν την τουρκική αεράμυνα στην αεροπορική βάση Αλβατίγια της Λιβύης. Η επίθεση έγινε με τη βοήθεια δορυφόρων, οι οποίοι φωτογράφησαν την ακριβή τοποθεσία, καθόρισαν το δρομολόγιο των μαχητικών καθώς και τον κατάλληλο τύπο πυράβλων και κατευθυνωμένων βομβών, ούτως ώστε να είναι ακριβής η διαδικασία. Πριν τη διεξαγωγή του αεροπορικού χτυπήματος, τα τουρκικά αμυντικά συστήματα καθώς και τα ραντάρ απενεργοποιήθηκαν, είχαν μπλοκαριστεί και έτσι ούτε έναν πύραυλο για αντεπίθεση δεν κατόρθωσαν να εκτοξεύσουν οι Τούρκοι από την κατεχόμενη αεροπορική βάση Αλβατίγια. Τα αεροσκάφη προχώρησαν στην επιδρομή, κατέστρεψαν τους πυράβλους Hawk, τα τρία ραντάρ αλλά και άλλα τουρκικά συστήματα και αποχώρησαν ανενόχλητα. Φυσικά η Τουρκία έχει καταστρέψει με τις συνεχείς συλλήψεις πιλότων της την πολεμική της αεροπορία. Φαίνεται ότι έχουν συλληφθεί από το καθεστώς Ερντογάν πάνω από 300 πιλότοι. Η απογύμνωση αυτή της τουρκικής αεροπορικής δύναμης οδηγεί την Άγκυρα στην προσπάθεια αγοράς πυραυλικών συστημάτων και άλλων αντιαεροπορικών, ούτως ώστε να καλύψει με αυτόν τον τρόπο τα τρομερά κενά της αεροπορίας της. Κενά τα οποία οπωσδήποτε μεγενθύνονται όταν το αντίπαλο δέος είναι η πανίσχυρη πολεμική μας αεροπορία που κυριαρχεί στους ελληνικούς ουρανούς. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει ότι η προσπάθειά μας είναι να πετύχουμε ανάσχεση αυτής της ακατάσχετης αξίωσης της Τουρκίας να επιβάλλει το δικό της διεθνές δίκαιο, δηλαδή την επεκτατική της πολιτική. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κληθείς να σχολιάσει τις χθεσινές θρασίτατες αναφορές του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτσα Βούσογλου ενώπιον του ΙΠΑ του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Ζωζέ Πορέλ, είπε ότι αυτό που ορθά επισημάνατε είναι το θράσος. Εκείνο το οποίο απομένει είναι να αναλογιστεί η Ευρώπη τι από ενδεχόμενη ανοχή μπορεί, όπως είπα και προημερών, να εκθρέψει. Μίλησε ο Κύπριος πρόεδρος για χώρα Ταραξία, η οποία διεκδικεί να θέσει υπό την κυριαρχία της όλη την Ανατολική Μεσόγειο και έχει υπό τον έλεγχό της ένα σύνολο χωρών που διαβρέχονται από αυτήν. Είναι αδιανόητο και απαράδεκτο, όχι μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά και με βάση την πάγια πρακτική των φιλικών σχέσεων της φιλίας που θα έπρεπε να διακρίνει γειτονικές χώρες, είπε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, μεταξύ άλλων. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Παύλο Τσίμα και τον Βασίλη Χιώτη στο Sky είπε ότι δεν μεσολάβησε τελικά η Άγγελα Μέρκελ για την επικοινωνία που είχε με τον Ερντογάν και είπε μεταξύ άλλων ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι παράνομο, η Ελλάς έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Και μια παράξενη είδηση είχαμε από την πλευρά της Τουρκίας. Η τουρκική εκτοφυλακή αναχέτησε δεξαμενόπλιο κατάφορτο με άνω των 300 μεταναστών που ήθελαν να φτάσουν παράνομα στην Ελλάδα. Η Άγκυρα ανακοίνωσε επίσης πως συνελήφθησαν 8 ύποπτοι ως διακινητές. Έγινε μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή της Μύρνης. Θετική είδηση, μακάρι να αλλάξει η τακτική η Άγκυρα και να πάψει να εμπορεύεται τον ανθρώπινο πόνο, να προσπαθεί να εργαλειοποιήσει ανθρώπινες ψυχές στα πλαίσια υβριδικών επιθέσεων εναντίον της Ελλάδος και της Ευρώπης. Μακάρι να αλλάξει τακτική και να αφαιρθεί με ειρηνικό και με έναν τρόπο που αρμόζει σε γείτονες για το καλό και την ευημερία και των δύο λαών της περιοχής. Από την άλλη όμως, όπως σας πληροφορήσαμε και σε προηγούμενη ανάρτηση, ξεκάθαρα η τουρκική προεδρία δημοσίευσε χάρτη όπου αναφέρει ότι στόχος της Τουρκίας είναι η Τζούφρα, η αεροπορική βάση της Τζούφρα. Δεν έβαλε πια τα όργανα της Τουρκίας στην Τρίπολη, τη λεγόμενη κυβέρνηση του Αλ-Σαράτζ. Η ίδια η τουρκική προεδρία ανέφερε ότι θέλει να επιτεθεί σε αεροπορική βάση του Εθνικού Λιβυκού Στρατού μέσα στη Λιβύη. Επίσης η Χουριέτ, όπως σας γράψαμε στο ερευνητικό blogspot.com, έκαναν πρωτοσέλιδο τον αρχιεπίσκοπό μας. Τους ενόχλησαν οι δηλώσεις του που έκανε υπέρ της Αγίας Σοφίας και ενάντια στην προσπάθεια για νέα βεβήλωσή της από το καθεστώς Ερντογάν, οι οποίοι θέλουν να μετατρέψουν τη Μεγάλη Εκκλησία, το Πανάρχαιο Μνημείο του Ιουστινιανού, του Αρθέμιου και του Ισίδωρου,
τον καθεδρικό της Ορθοδοξίας σε τζαμί. Ο ίδιος ο Κεμάλ, που τόσα είχε κάνει αντίον του ελληνισμού, είχε σεβαστεί το μνημείο και το είχε κάνει τουλάχιστον μουσείο. Παρουσιάστηκε σε εκπροσώπους του Γενικού Επιτελείου Στρατού το εθνικό όπλο που σχεδίασε η σχεδιαστική ομάδα ΑΟΡ. Η παρουσίαση έγινε ενώπιον ευάριθμης αντιπροσωπείας ανωτάτων και ανωτέρων αξιωματικών του ΓΕΣ. Απέσπασε θετικά σχόλια το προοριζόμενο για εθνικό τυφέκιο ΑΟΡ. Αξίζει κανείς να διαβάσει όλο το εμπεριστατωμένο άρθρο στο defensepavlapoint.gr. Δυστυχώς είχαμε μια θετική είδηση από την πλευρά της Άγκυρας όσον αφορά την σύλληψη των δουλεμπόρων και του πλοίου που μετέφερε 300 παράνομους μετανάστες. Όμως βλέπουμε ότι η δημοσιογραφία είναι γεμάτη από αρνητικές ειδήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Η Τουρκία επιμένει στα ψέματα περί μεταναστών που έχασαν δήθεν τη ζωή τους στον Εύρο, μαζεύει υπογραφές εναντίον της Ελλάδος, έχει βάλει κάποια όργανά της για να το κάνουν αυτό. Σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών της χώρας Γιαβού Σελίμ Κιράν, οι ελληνικές αρχές διαψεύδουν ότι σκοτώθηκαν πρόσφυγες περνώντας στην Ελλάδα. Έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 100 υπογραφές για να διερευνηθεί το ζήτημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ελλάδα θα πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους πρόσφυγες και να τιμωρήσει τους υπεύθυνους, γράφει στην ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός. Μέγιστη η Θρασίτητα, η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, οι ελληνικές δυνάμεις με υποδειγματικό τρόπο φύλαξαν θερμοπύλες, φύλαξαν τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα με τη συνδρομή και της Einsatzkommando Cobra και των άλλων Ευρωπαίων συναδέλφων τους, όπως και της Frontex. Δεν υπήρξε καμία κακομεταχείριση σε πρόσφυγες. Αντιθέτως, οι Τούρκοι, μη φιδόμενοι των ανθρωπίνων ζωών, είχαν συγκεντρώσει τους δύστιχους εκεί διασπείροντας ψευδείς ειδήσεις, θέτοντάς τους σε κίνδυνο σε απαράδεκτες καιρικές συνθήκες, στο έλεος του κορονοϊού, αν είναι δυνατόν να κατηγορούν τη χώρα μας. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει όριο στην προκλητικότητα. Το ίδιο η Άγκυρα έχει ενοχληθεί σε μεγάλο βαθμό από την επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας μας στο Αγαθονήσι. Από εκείνη τη μέρα και μετά η ρητορική τους είναι διαρκώς ενάντια στις επισκέψεις που κάνουν οι Έλληνες ηθήνοντες, οι Έλληνες ηγέτες σε ελληνικό έδαφος. Στα πλαίσια αυτά ο Χουλουσία Κάρ δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας ότι υπάρχουν νησιά, βραχονησίδες και νησίδες που δεν έχει καθοριστεί δήθεν η κυριαρχία τους. Σε αυτό το θέμα χρειάζεται προσοχή. Σε ορισμένα από αυτά οι γείτονές μας οι Έλληνες, σε ανώτερο επίπεδο, σίγουρα εννοεί την επίσκεψη της Προέδρου μας, πραγματοποιούν επισκέψεις με υπερβολικές τελετές. Θα κάνουμε όσες τελετές και όσο υπερβολικές θέλουμε σε ελληνικό έδαφος. Δεν θα ρωτήσουμε τον κύριο Ακάρ τι θα κάνουμε στα ελληνικά εδάφη. Αντιθέτως, η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί, εφόσον έχει κατακτήσει ελληνικά εδάφη με την επέλαση των Σελτζούκων και των Οθωμανών από τα υψίπεδα της Μογγολίας στην ελληνική, βυζαντινή, τότε Μικρά Ασία και Θράκη, να σεβαστεί τα πανάρχια μνημεία που έχει βρει εκεί. Ήδη τα εμπορεύεται και αποκομίζει τεράστια ποσά από τα εισιτήρια για τα αρχαία ελληνικά και βυζαντινά μνημεία, τουλάχιστον να τα σεβαστεί και να πάψει να τα βεβηλώνει, όπως προσπαθεί να κάνει εσχάτως για άλλη μια φορά με τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, την Αγία Σοφία. Και το γεγονός ότι η δράση της Τουρκίας είναι πλέον αχαλήνωτη φαίνεται από το γεγονός ότι προκάλεσε για άλλη μια φορά την υπερδύναμη των ΗΠΑ, την πιο ισχυρή δύναμη του πλανήτη, με μια πανίσχυρη αεροπορία άνω των 1000 μαχητικών αεροσκαφών. Πραγματοποίησε, όπως είπαμε στην αμέσως προηγούμενη ανάρτησή μας, δοκιμές των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400 που έχουν προκαλέσει τόσο μεγάλες αντιδράσεις από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ εναντίον αμερικανικών μαχητικών F-16 και F-4 Phantom 2 που έχει στην κατοχή της η Άγκυρα. Περιμένουμε να δούμε πότε η Αμερική θα αντιδράσει, η αμερικανική υπερδύναμη. Όσο καλές σχέσεις και να έχει ο Τραμπ με τον Ερντογάν ή όσο και αν χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί για δικού τους σκοπούς την Τουρκία και της επιτρέπουν να κάνει όσα κάνει, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει πλέον ένα φρένο. Πρέπει και οι μεγάλες δυνάμεις να αντιληφθούν ότι η ανεξέλεγκτη Άγκυρα θα κάνει κακό και σε εκείνους. Θα δημιουργηθεί τελικά μια μεγάλη αναθεωρητική δύναμη, η οποία δεν θα μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν και θα συσσωρεύσει πολλά κακά τόσο στην περιοχή όσο και στην ανθρωπότητα.